Αμήν. Δόξα να έχει ο Θεός. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 243. Είναι από το βιβλίο Κριτές, κεφάλαιον Ήτα, συγγνώμη, κεφάλαιον Ζήτα και εδάφιο 9. Σελίδα 243, κεφάλαιον Ζήτα, εδάφιο 9 από το βιβλίο Κριτές. Και την αυτήν νύχταν είπε προς αυτόν ο Κύριος: σηκώθη κατάβαση στο στρατόπεδο, διότι παρέδωκα αυτό εις την χείραν σου. Αλλά αν φοβείσαι να κατεβείς, κατάβαση και ο Φουράω δούλος σου εις το στρατόπεδο. Και θέλεις ακούσει τι λέγουσι, και μετά τα αυτά η χείρα σου θέλουσι να ενδυναμωθεί και θέλεις καταβεί στο στρατόπεδο. Και κατέβει αυτός μετά του φουρά του δούλου αυτού έως της προφυλακής του στρατοπέδου. Ο δε Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και πάντες οι κάτοικοι της Ανατολής σαν εξυπλωμένοι εν τη κοιλάδη ως ακρίδες κατά το πλήθος. Και εκάμιλε αυτόν αναρρύθμιτη ως η άμμος παρά το χείλος της θαλάσσης κατά το πλήθος. Και ήρθον ο Γεδεών, ιδού άνθρωπος της διηγήτω προς τον πλησίον αυτού όνειρον, και έλεγε: ιδού ονειρεύθυν όνειρον, και ιδού ψωμίων κρίθινων κυλιόμενων εν το στρατοπέδο του Μαδιάμ, ήλθε εις τα σκηνάς και χτύπησεν αυτάς και έπεσον, και ανέτρεψεν αυτάς και έπεσον εις σκηνέ. Και απεκρίθη ο πλησίον αυτού και είπεν: τούτο δεν είναι ημί η ρομφαία του Γεδεών, ιού του Ιωάς, ανδρός Ισραηλίτου. Ο Θεός παρέδωκεν εις την χείρα αυτού των Μαδιάμ και άπαντο στρατόπεδο. Και ως ήκουσεν ο Γεδεών την διήγηση του ονείρου και την εξήγηση αυτού, προσεκίνησε και επέστρεψε στο στρατόπεδο του Ισραήλ και είπε: σηκώθητε, διότι ο Κύριος παρέδωκε εις την χείρα σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ. Και διήρεσε τους 300 άνδρας εις 3 σώματα και έδωκεν σάλπιγγας εις τας χείρας πάντων τούτων και ιδρίας κενάς και λαμπάδας εν τες ιδρίες, και είπε προς αυτούς: βλέπετε προς εμέ και κάμετε παρομοίως, και ειδού εγώ και ειδού όταν εγώ φτάσω εις το άκρο του στρατοπέδου καθώς εγώ κάμω, ούτω θέλετε κάμει. Όταν σαλπίσω δια της σάλπιγγος εγώ και πάντες μετε μου, τότε θέλετε σαλπίσει και εσείς δια των σαλπίγγων κύκλο παντός του στρατοπέδου, και θέλετε η ποιή η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών. Ο Γεδεών λοιπόν και οι 100 άνδρες μεταυτού ήλθαν στο άκρο του στρατοπέδου περί τας αρχάς της μέσης φυλακής, μόλις είχαν καταστήσει τους φύλακας, και σάλπισαν δια τους αλπίγκων και συνέτριψαν τα σιδρία στάσεις τα σχήρας αυτών. Και τα 3 σώματα εσάλπισαν δια τους αλπίγκων και συνέτριψαν τα σιδρίας, και κράτουν τας λαμπάδας εις τας αριστεράς αυτών χείρας και τα σαλπίγγας εις τας δεξιά αυτών χείρας δια σαλπίζωση. Και ανέκραζαν ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών, και στάθη έκαστος εν το τόπο αυτού κύκλο του στρατοπέδου, και άπαν το στράτευμα διέτρεχε και φώναζε και έφευγε. Και οι 300 σάλπιζαν δια των σαλπίγκων, και έστρεψε ο Κύριος καθόλου το στρατόπεδο τη ροφέα νεκάστου εναντίον του πλησίου αυτού, και το στράτευμα έφυγεν εις Βέθασετά προς Ζερεράθ έως του χείλους του Αβέλ Μεολά προς τα Βάθ. Και συνήχθησαν οι άνδρες Ισραήλ από Νεφθαλή και από Ασσύρ και από παντός του Μανασί, και κατεδίωξαν ο πίσω της του Μαδιάμ. Και απέστειλαν ο Γεδεών μηνυτάς προς άπαν το όρος Εφραήμ λέγον: κατάβητε δια να συναντήσετε τον Μαδιάμ και προκαταλάβετε προ αυτόν τα ύδατα έως Βεθ Βορά και τον Ιορδάνη. Τότε συνήχθησαν πάντες οι άνδρες Εφραήμ και προκατέλαβον τα ύδατα ως Βεθ Βαρά και τον Ιορδάνη, και συνέλαβον 2 αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζήβ, και εθανάτωσαν τον Ορίβ επί του βράχου Ορίβ, τον δε Ζήβ εθανάτωσαν επί του λινού Ζήβ, και κατεδίωξαν τον Μαδιάμ και έφεραν την κεφαλή του Ορίβ και του Ζήβ προς τον Γεδεών εκ του πέραν του Ιορδάνου. Αμήν.
η οικονομία των Κρητών, όπου ο Θεός έχει φέρει πια το λαό Ισραήλ στη γη της επαγγελίας, του έχει δώσει το λόγο του και όλες τις προϋποθέσεις και τις υποσχέσεις για την απόλυτη, και επιμένω, την απόλυτη ευλογία στο λαό του Θεού, καθώς συνηθίζει ο Θεός. Όμως οι Ισραήλ και πάλι έπραξαν πονηρά ενώπιον του Κυρίου, ώστε ο Κύριος αναγκάστηκε να παραδώσει αυτούς για να συνέλθουν, για να μετανοήσουν. Από αγάπη το έκανε, παρέδωκε αυτούς στην χείρα των Μαδιανιτών 7 χρόνια, και οι Αμαλικίτες, οι Μαδιανίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής έρχονταν συνεχόμενα, και ό,τι έσπερναν το θέριζαν, οι Ισραηλίτες το θέριζαν αυτοί, και όλα τα πρόβατα και τα ζώα που φύλαγαν και μεγάλωναν τα έπαιρναν αυτοί, ώστε ο λαός Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών επτόχευσε, λέει ο Λόγος του Θεού, σφόδρα. Εξαιτίας των Μαδιανιτών επτόχευσε σφόδρα ο λαός Ισραήλ. Και τότε στην αδυναμία, στην απελπισία τους, έκαναν το πρέπον, έκραξαν, εβόησαν στο Θεό. Ο Θεός τους πλαχνίστηκε και έψαξε να βρει έναν άνθρωπο που να είναι εκλεκτός ενώπιον του Θεού, ώστε δι' αυτού να φέρει τη σωτηρία στο λαό Ισραήλ, και βρήκε το μικρότερο παιδί του Ιωάς του Αβιεζερίτου, της πιο ταπεινής οικογένειας, της φυλής του Μανασί. Ένα παιδί φοβισμένο, που για το φόβο των Μαδιανιτών κοπάνιζε στάρι στο πατητήρι κρυφά για να το κρύψει από τους Μαδιανίτες. Όμως ο Θεός αυτό το φοβισμένο νέο τον εξέλεξε, γιατί όπως θα δούμε στη συνέχεια είχε ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, το οποίο ο Θεός ψάχνει να το βρει, και όταν το βρει δεν το αφήνει. Το χαρακτηριστικό του Γεδεών, Γεδεών ήταν το όνομά του, πολεμιστή σημαίνει. Το μυστικό του Γεδεών ήταν ότι ήταν κατά πάντα υπάκουος στο λόγο του Θεού. Ό,τι και αν του έλεγε ο Θεός, αυτός το έκαμε. Όσο και παράξενο να φαινόταν αυτό που του έλεγε ο Θεός, με όποιον τρόπο και να του μιλούσε ο Θεός, οτιδήποτε να τον καθοδηγούσε ο Θεός, ο Γεδεών στην αδυναμία του και στο φόβο του είχε αυτό το χαρακτηριστικό, άκουγε και εκτελούσε άμεσα και κατά πάντα. Με αποτέλεσμα τον επισκέφθηκε άγγελος Κυρίου, ενώ ήταν φοβισμένος στο πατητήρι και κοπάναγε το αλεύρι, το σίτο, για να το κάνει αλεύρι, και του λέει ο άγγελος, ίσχυε, ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει. Άκουσε, παραξενεύτηκε και λέει, πού ο Θεός μαζί μας, δεν είδες πως έχουμε καταντήσει, πού είναι ο Θεός που μας λέγανε οι πατέρες μας, ο ισχυρός, ο δυνατός, που μας ευλογούσε πάντα, που μας έδινε νίκες πάντα, πούντος αυτός ο Θεός. Και ο άγγελος του λέει κάτι που τον κάνει ακόμη πιο φωλή να τρομάξει, είπαγε εσύ με αυτή τη μικρή δύναμη που έχεις, γιατί εσύ και με σένα ο Θεός θα σώσει τον Ισραήλ, τον ασήμαντο, τον μικρότερο και από την πιο ταπεινή οικογένεια του Μανασί. Και αρχίζει από εδώ και πέρα να του δίνει εντολές. Αφού προηγούμενα όμως ο Γεδεών ζητάει βεβαίωση και ο άγγελος του δίνει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πριν να εκτελέσει θέλει να είναι βέβαιος ότι ο Θεός του μιλάει. Δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του, εμπιστεύεται μόνο τον Κύριο και το έργο του. Απόλυτη εμπιστοσύνη, μοναδική ελπίδα που οδηγεί σε τέλεια υπακοή. Του λέει να κάνεις τουλάχιστον κάτι, να σου φέρω αρνί, κατσίκι, λαγάνα, να ρίξεις φωτιά όπως έκανες, όπως κάνει ο Θεός πάντα, για να βεβαιωθώ, και έγινε. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για το Γεδεών. Του λέει πάρε τον
7 ετή βουν του πατέρα σου, τον δυνατό, τον Ταύρο, κρέμισε το θυσιαστήριο που είχε φτιάξει ο πατέρας σου για το Βάλ και ξερίζωσε το άλσος που είχαν φωτέψει για το Βάλ και το μικρότερο βου, τον σιτευτό βου του πατέρα σου πρόσφερε τον ολοκαύτωμα. Φοβάται, αλλά υπακούει, με αποτέλεσμα νυχτιάτικα, ενώ δεν τον βλέπει κανείς, εκτελεί ακριβώς αυτά που του λέει ο Θεός. Την άλλη μέρα το πρωί, όπως περίμενε, ξεσηκώθηκαν όλοι που κατέστρεψε το θυσιαστήριο του Βάλ, όμως ο πατέρας του στάθηκε λέγοντας κάτι που σταμάτησε τους αδελφούς του Μανασί. Εάν ο Βάλ είναι Θεός, να υπερασπιστεί αυτός τον εαυτό του. Και σταμάτησαν. Οι Αμαλικίτε τώρα, οι Μαδιανίτε και οι πάντες οι κάτοικοι της Ανατολής ήρθαν, στρατοπέδευσαν για να κυριαρχήσουν επάνω στον Ισραήλ. Πολύ εύκολο πράγμα. 135.000 στρατός, αμέτρητος στρατός. Και ο Θεός οδηγεί τώρα τον Γεδεών και του λέει μάζεψε και εσύ στρατό και μαζεύει 32.000 από την οικογένειά του τους Αβιεζερίτες, το Μανασί, τον Ασύρ, τον Ζαβουλών και τον Νεφθαλή. Και τώρα προχωράμε ακόμη πιο δύσκολα. 32.000 από εδώ, 135 από εκεί, νέο παιδί, φοβισμένο παιδί, πού θα πάει? Στον Κύριο. Λέει, Κύριε, τώρα να κάνω πόλεμο εγώ, δεν βλέπεις τις διαφορές. Αλλά αν θα είσαι μαζί μου και θα μου δώσεις νίκη, θα βάλω ένα σημείο, θα πάρω ένα μπόκο μαλλίου, θα το βάλω έξω και αν μαζευτεί όλη η γρασία στον μπόκο και γύρω γύρω μείνει ξέρω, τότε θα καταλάβω ότι εσύ είσαι μαζί μου. Και το άλλο πρωί έτσι έγινε. Αλλά σκέφτηκε, λογικό είναι η γρασία να μαζεύεται στον μπόκο του αρνί, του μαλλίου. Λέει, Κυρία, συγχώρεσέ με να βάλω άλλο ένα σημείο. Ανάποδα τώρα. Στον μπόκο του μαλλίου καθόλου υγρασία, γύρω γύρω υγρασία και τις κάνει ο Θεός. Πήρε πιο πολύ θάρρος. Όλο αυτό είναι, αδελφοί, να δούμε τη μεταμόρφωση που ο Θεός κάνει σε αυτόν τον οποίον εκλέγει εξαιτίας της καρδιάς της υπάκουης του λόγου του. Βεβαίως δεν έχει τις ικανότητες ο Γεδεών. Βεβαίως δεν έχει και τις δυνατότητες, ούτε τα μέσα, ούτε τις δυνατότητες, ούτε τις ικανότητες. Αλλά έχει αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό. Εμπιστεύεται το Λόγο του Θεού. Με αποτέλεσμα να υποτάσσεται και να υπακούει το Λόγο του Θεού. Και έρχεται τώρα ο Θεός ακόμη πιο δύσκολα. 32.135. Και του λέει πολύ είναι οι 32. Πιες έξω και πες όποιος φοβάται και όποιος είναι δηλώς να πάει σπίτι του. Σκεφτείτε το Γεδεών να βλέπει τώρα να φεύγουνε, να φεύγουνε, να φεύγουνε. Να φεύγουνε τα 2/3 από τους 32, 22.000 και να μένουν 10.000. Και δεν φτάνει αυτό. Του λέει ο Θεός τώρα πήγαινε και στο ποτάμι και εκεί θα σου πω εγώ πόσους θα κρατήσεις κοντά σου, γιατί πάλι πολλοί είναι. Δεν ξέρω ποιος από εμάς θα υπάκουε σε αυτό το πράγμα. Εγώ θα ψάχνω να βρω όσους μπορούσα πιο πολλούς. Και ο Θεός του λέει βγάζε, βγάζε, βγάζε. Και πάει στο ποτάμι και του λέει ο Θεός όσοι πάνε και γονατίσουν για να πιούνε νερό, βγάλουν τους απ' έξω. Όσοι σκύψουνε με το χέρι και πιούνε νερό, αυτούς θα κρατήσει. Παρακολουθεί και του μείνανε 300. Πω, φοβερό. 300. Λέει με αυτούς θα καταστρέψεις τους Μαδιανίτες. Τώρα ξέρετε πως είναι 300. Περίπου η μισή από εμάς. Για να καταλάβουμε, σε ένα στρατό 135.000 άνθρωποι. Όμως υπακούει. Και εκείνο το βράδυ που έμεινε με τους 300,
Φαντάζομαι η καρδιά του πως τα χτύπαγε καθώς έβλεπε τους 135.000 απέναντι. Του λέει ο Θεός πήγαινε, γιατί παρέδωσα το στρατόπεδο των Μαδιανιτών στα χέρια σου. Αλλά για να σε βοηθήσω, τον βλέπει όμως ότι φοβάται. Για να σε βοηθήσω, κατέβα τώρα στο στρατόπεδο και θα ακούσεις, και αυτά που θα ακούσεις θα πάρει δύναμη ψυχή σου. Αλλά αν φοβάσαι, πάρε και τον Φουρά, τον σύντροφό σου. Κατεβαίνουν κάτω και ακούνε νύχτα τώρα, ξαπλωμένοι 135.000 πολεμιστές, και ακούει έναν να λέει: είδα ένα όνειρο, είδα ότι έναν ακρίθινο καρβέλι κατέβαινε προς το στρατόπεδό μας, έπεσε πάνω στις σκηνές του στρατοπέδου και τις γκρέμισε όλες. Και λέει ο άλλος: πω πω, αυτό είναι η ρομφαία του Γεδεών. Ο Θεός παρέδωκε το στρατόπεδο του Μαδιάν σε αυτούς. Σκεφτείτε τώρα τι χαρά πήρε. Στην απόλυτη και τέλεια δυναμία του, τι χαρά πήρε. Γέμισε πίστη, και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του θριάμβου, αδερφοί. Πρώτον, πίστη. Θέλεις να είναι ο Θεός μαζί σου? Ναι, υπακοή. Αλλά δεν φτάνει, θέλει τώρα και την καλή συνέχεια. Πίστη. Αλλά πίστη να είναι δώρο Θεού. Όχι να πεις εγώ πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω. Δεν πιστεύεις έτσι. Θα το πω και ας χάσουμε λίγο χρόνο. Όταν είμαστε νέοι και προσευχόμαστε, εγώ και η Άννα στο Αίγιο με πολλούς αδελφούς, άκουγε ο ένας, έβλεπε οράματα, ο άλλος τον είχε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, άλλος προφητείες, και είπε: πω πω Κύριε, λέει, εγώ δεν κάνω τίποτα, άρα δεν έχω πίστη, αλλά τώρα θα πάρω πίστη. Και γονατιστή καθώς ήταν, λέγε: πιστεύω, 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 θα σηκωθώ και θα σε δω μπροστά μου, όραμα. Εγώ σηκώθηκα, χωρίς βέβαια να ξέρω τίποτα από αυτά. Πήγα στο δωμάτιο, κάτι έκανα σήματο και γύρισα, και περνώντας σταματάω πάνω από την Άννα. Και καθώς πάω να βάλω το χέρι μου πάνω της για να τη σηκώσω, σηκώνεται η Άννα και μόλις βλέπει εμένα βγάζει μια κραυγή. Ακούστηκε σε όλο το Αίγιο. Σκεφτείτε να βλέπε τον Χριστό. Δεν είναι πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω. Είναι Θεέ μου, δώσε μου πίστη. Βοήθησέ με να πιστέψω. Συνεργάσου με το Θεό για να σου αυξήσει την πίστη. Και ο Θεός έχει τρόπους να οδηγεί τον άνθρωπο για να του δίνει πίστη. Το πρώτο λοιπόν τώρα του θριάμβου χαρακτηριστικό, πέρα από την υπακοή και την εκλογή του Θεού, είναι η πίστη. Πάει τώρα με πίστη στο Θεό. Δεν έχει καμία αμφιβολία. Και ο Θεός του το είπε, και ο Θεός τους το είπε. Και σε αυτόν το είπε, και στους Μαδιανίτες το είπε, και το άκουσε και ο ίδιος. Αλλά τώρα χρειάζεται δεύτερον αποκάλυψη. Δεν θα πάει να τους πολεμήσει με σπαθιά και με τα όπλα της εποχής. Θα πάει να τους πολεμήσει με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό λοιπόν είναι η αποκάλυψη του Θεού για να έρθει ο θρίαμβος. Δεν πολεμάμε όπως φαίνεται, όπως ξέρουμε, όπως νομίζουν οι άλλοι, όπως νομίζουμε. Πολεμάμε όπως μας αποκαλύπτει ο Θεός, όπως μας φανερώνει ο Θεός. Γιατί να του πει πάρε τα μαχαίρια σου και τα σπαθιά σου, λέει πάρε ένα κανάτι, βάλε μέσα μια λαμπάδα, και στο αριστερό σου χέρι και στο δεξί σου χέρι πάρε τη σάλπιγγα. Το τρίτο χαρακτηριστικό πρότυπο, τους φωνάζει και τους λέει τώρα θα κάνετε ό,τι εγώ σας λέω και ό,τι εγώ κάνω. Δεν τους στέλνει μπροστά, πάει μπροστά. Τους χωρίζει στα τρία από 100 και πιάνουν όλο το στρατόπεδο γύρω γύρω. Και τους λέει θα κάνετε ακριβώς αυτό που εγώ κάνω. Ο εκτελέσας και διδάξας, λέει ο Χριστός, μέγας θα ονομαστεί στον ουρανό.
Δεν είναι να λέω εγώ σε εσάς και εγώ να μην τα κάνω, ούτε να λέει ο πατέρας στην οικογένεια, πρόσεξε στο παιδί του, μην καπνίζεις, και να καπνίζει αυτός. Ό,τι κάνω θα κάνετε. Και εξηγεί και τι θα κάνει. Θα σαλπίσω. Θα σπάσω το κανάτι και θα φανερωθεί η λαμπάδα. Και θα φωνάξουμε όλοι μαζί αλλαλάζοντας. Η Ρομφαία, και δεν λέει το επόμενο χαρακτηριστικό. Παρόλο που ο Θεός έκλεξε τον Γεδεών, εδώ αποδεικνύεται και Γεδεών έκλεξε τον Θεό. Η Ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών. Στο ενύπνιο τι είχε δει, γιατί είχε πει η Ρομφαία του Γεδεών. Αυτός όμως βάζει πάντα μπροστά το Θεό. Ό,τι και να του έχει υποσχεθεί ο Θεός, ό,τι και να ξέρει ότι θα κάνει ο Θεός, πάντα βάζει μπροστά το όνομα του Κυρίου. Ό,τι αν πράτεται εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, να πράτεται με πίστη, λέει ο Λόγος του Θεού. Και πράγματι, σπάει το κανάτι του, σαλπίζει, νύχτα, μεσάνυχτα ήταν η μεσαία φυλακή και όλοι μαζί, 300 δηλαδή, φωνάζανε η Ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών. Και ο Θεός έκανε τη δουλειά του. Έστειλε πανικό στο στρατόπεδο των 135.000, ώστε ο ένας σκότωνε τον άλλον τρέχοντας και φεύγοντας. Και αυτοί απλώς κάθονταν και αλάλαζαν και δόξαζαν. Να σας πω κάτι, αδερφοί, και εγώ έτσι θέλω. Να δοξάζουμε, να αλαλάζουμε και να βλέπουμε το έργο του Θεού στη ζωή μας. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τίποτα από το να δείξουμε το φως που είναι ο Χριστός και να σαλπίσουμε το σάλπισμα του Ευαγγελίου. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Και μικροί και ασήμαντοι και μικρούς μας θέλει ο Θεός. Και ασήμαντους μας θέλει ο Θεός. Αλλά πιστούς και υπακούς. Και καθώς έβλεπαν οι 300 να φεύγουν, το πλήθος το μέγα, τότε ξεσηκώθηκαν όλος ο στρατός που είχε μαζευτεί, 32.000, τους κυνήγησαν, ειδοποίησαν και τους Εφραημίτες και εξολόθρευσαν μια και καλή τους Μαδιανίτες. Οι Μαδιανίτες πια δεν αποτέλεσαν εχθρό του λαού Ισραήλ. Τελειώσαμε, καθώς και οι Αμαλικίτες. Γιατί όταν ο Θεός βρει τον άνθρωπο που υπακούει και δεν κάνει κατά το κεφάλι του, κατά τη γνώμη του, κατά τη χαρά του, κατά την αισιοδοξία του, κατά τη θλίψη του, κατά την απεσιοδοξία του, αλλά κάνει αυτά που περιμένοντας από το Θεό και εξητώντας την παρουσία του Θεού θα του πει ο Κύριος. Και ιδιαίτερα, αδελφοί αγαπητοί, στις έσχατες ημέρες αυτό είναι απαραίτητο. Απαραίτητο μέσα στις οικογένειες που βλέπουμε ότι καταταλαιπωρούνται από το διάβολο, καθώς το φοβερό της εκοσμίκευσης χαρακτηριστικό μπαίνει μέσα στα σπίτια. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να μελετάμε το Λόγο του Θεού, να επιμένουμε, να εγκύπτουμε, ώστε τουλάχιστον, καθώς εγκύπτουμε στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, να είμαστε εκτελεστές έργου, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ο Θεός θα το λάβει υπόψη Του, θα το θεωρήσει, θα λογιστεί σε μας ως εκτελεστές του Λόγου. Δεν έχουμε άλλο τρόπο, δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά μόνο το δρόμο της υπακοής, που είναι αποτέλεσμα της πίστης και της ελπίδας μας στον Κύριο.
όσο και παράδοξο να φαίνεται αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού, όσο και παράξενο, όσο και να μοιάζει έξω από οποιαδήποτε λογική. Μάλιστα, ο Λόγος του Θεού λέει ότι δια της μορίας του κηρύγματος, ακούτε, δια της μορίας του κηρύγματος και όχι δια της σοφίας των ανθρώπων, ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Δεν θα σου αποκαλυφθεί με τη σοφία και τη σύνεσή σου και τη γνώση σου και τον αγώνα σου και την προσπάθειά σου, ακόμη και το ζήλο σου. Εν τη σοφία του ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο με τη μορία του κηρύγματος, ακούγοντας το Λόγο του Θεού και λες, μα τι λέει τώρα, γίνονται αυτά τα πράγματα, με 32.000 να πάμε εναντίον 135.000, με 10.000, με 300 να πάμε. Μορία είναι αυτό. Σε αποστέλει σε θάνατο, σε καταστροφή. Μορία του κηρύγματος μας αποστέλει πάντοτε, αδελφοί, σε θρίαμβο. Αμήν.